παχυσαρκία είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο δυτικός κόσμος. Πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, 20% του πληθυσμού της Ευρώπης και 22,5% του πληθυσμού της Ελλάδος χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκοι. Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παχυσαρκία επηρεάζει σήμερα περισσότερους ανθρώπους ακόμα και από την πείνα. Πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και σε μόνιμη βάση? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Την εκπομπή αυτή που παρουσιάζει και αναλύει τα προβλήματα υγείας, αλλά και τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την παχυσαρκία, η οποία είναι μία νόσος με πολλές επιπλοκές για την υγεία του ανθρώπου, αλλά και ενδεχομένως για το προσδόκιμο ζωής. Μπορεί να προκαλέσει από υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη έως την εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Για τις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία, κοντά μας έχουμε τον γιατρό Βασίλειο Γιούρδα, ο οποίος είναι λαπαροσκόπος, χειρουργός πεπτικού και ενδοκρινών αδένων. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Λοιπόν, το ζητούμενο για την παχυσαρκία θεωρείται ότι είναι μία νόσος η οποία δεν είναι μόνο με αισθητικές, να το πω έτσι, επιπτώσεις, αλλά σίγουρα επηρεάζει άμεσα την υγεία ή και τη ζωή του ατόμου. Να ξεκινήσουμε όμως στη βασική αιτία της, που χαρακτηρίζεται ως το μεταβολικό σύνδρομο. Τι είναι αυτό? Μα εγώ νομίζω πια δεν πρέπει να μιλάει κανείς για παχυσαρκία. Ουσιαστικά όταν μιλάς για παχυσαρκία είναι σαν να λες, αντί να μιλάς για πνευμονία, μιλάς για τον πυρετό. Η παχυσαρκία είναι η επιπλοκή, είναι η επιπλοκή του μεταβολικού συνδρόμου. Πάντα λέω ένα πράγμα στους ασθενείς. Ποτέ δεν θα λέτε ότι πάσχεται από παχυσαρκία. Πάσχεται από βαρύτατο μεταβολικό σύνδρομο, που σημαίνει λίπος στο σηκώτη, λιπόδης διήθηση του ύπατος, πολύ αυξημένη ινσουλίνη, όχι ζάχαρο, ασταθέστατο ζάχαρο, και αυτό είναι η τριάδα η οποία δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Συνέπεια του οποίου είναι η παχυσαρκία. Αυτό το μεταβολικό σύνδρομο είναι αυτό που καταστρέφει την υγεία. Αν δούμε τη φωτογραφία αυτών των δύο κυρίων, αυτή λοιπόν κρίνεται ότι είναι παχύσαρκοι ο αριστερός είναι παχύσαρκος. Ο δεξιός τίνει. Δέστε όμως κάτι χαρακτηριστικό. Ο αριστερός είναι παχύσαρκος, περίπου έχει ένα BMI γύρω στο 37 με 38 BMI, είναι ελαφρά παχύσαρκος. Δείκτης μάζας σώματος. Ακριβώς. Αν πάρετε το βάρος και το διαρρήσετε το ύψος του τετράγωνο, είναι ένας ελαφρά παχύσαρκος και σε 10 χρόνια θα είναι ένας, και λιγότερο μπορώ να σας πω, θα είναι ένας 5 χρόνια, θα είναι ένας νοσογόνα παχύσαρκος. Όταν θα διαιρεί το βάρος με το ύψος, θα είναι πάνω από 40. Ο κύριος δίπλα είναι η χειρότερη περίπτωση. Γιατί έχει ένα βαρύ μεταβολικό σύνδρομο. Δέστε την κυλίτσα του πώς είναι τεντωμένη. Βλέπετε μια κυλίτσα τεντωμένη. Η μπλούζα δεν κλείνει. Έχει αδύνατα ποδαράκια. Κάνει εναπόθεση λίπους στην κοιλιά. Αυτή η κοιλιά που βλέπετε τεντωμένη, ο πιο πολλοί κόσμος ξέρετε τι πιστεύει, ότι το λίπος είναι κάτω από το δέρμα. Ενώ δεν είναι κάτω από το δέρμα. Είναι μέσα στην κοιλιά. Είναι ενδοσπλαχνικό. Αυτός ο άνθρωπος, ο δεξής, έχει ένα σηκώτη γεμάτο λίπος. Έχει τόσο πολύ λίπος να φανταστείτε που η κοιλιά του έχει διαταθεί προς τα μπροστά. Είναι ένας κύριος που ροχαλίζει, αν το ρωτήσετε, έχει μια ήπια υπέρταση και είναι ένας παχύσαρκος με μαθηματική βεβαιότητα. Γυρνάει λοιπόν και λέει: έχω την κυλίτσα μου, έχω τα κάλλη μου, είμαι μια χαρά. Αυτό που δεν ξέρει όμως, ότι η υγεία του καταραίει με αστρονομική ταχύτητα. Αυτή η κυλίτσα τον σκοτώνει. Άρα λοιπόν και οι δύο κύριοι αυτοί πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο. Ο ένας πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο και ήδη έχει αναπτύξει παχυσαρκία. Άρα τώρα κινδυνεύει από δύο πράγματα. Από τις επιπλοκές του μεταβολικού συνδρόμου, υπέρταση, ζάχαρο, χοληστερίνη, και τις επιπλοκές της παχυσαρκίας, γόνατα μέση. Ο αριστερός κύριος έχει μεταβολικό σύνδρομο, άρα έχει χοληστερίνη, άπνοια, ζάχαρο και υπέρταση, κάνει ή θα κάνει, και μπαίνει, οδεύει προς την παχυσαρκία. Ο αριστερός άνθρωπος, όσους διαιτολόγους και να πάει να συναντήσει, η παχυσαρκία είναι πια είναι κομμάτι του μέλλοντός του. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με δίαιτα, με διατροφή. Προσπαθώ να εξηγήσω, κύριε Μούτσο, το εξής. Πρέπει ο κόσμος να βγει πια από την κοινωνική ιδεοληψία. Οι πιο πολλοί άνθρωποι. Σε τι αναφέρεστε δηλαδή? Αυτό το πράγμα. Τους κυρίους που βλέπετε. Θα πάρουν τις αποφάσεις τους με βάση το αν κάποιος τους λέει παχύσαρκος ή όχι. Αυτό είναι η κοινωνική ταμπέλα. Αυτό δεν μας αφορά. Στίγμα θα λέγαμε. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι αδιάφορο. Πρέπει να καταλάβουν την υγεία τους οι άνθρωποι. Ο αριστερός κύριος, ο οποίος θεωρητικά είναι ένας κύριος με την κυλίτσα του, και αυτό πια καινούργια ταμπέλα είναι, έχει ή θα αναπτύξει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όταν πας να κάνεις κάτι για την υγεία σου, μια βαριατρική επέμβαση, δεν πας να την κάνεις για να σου ωραίο στην παραλία. Αυτό έχει πολύ μικρή σημασία.
σημασία έχει να φτιάξει την υγεία σου. Να χειρουργήσει την υπέρταση, τη χοληστερίνη, την πίεση, το ζάχαρο, την άπνοια. Το αν είσαι ωραίος στην παραλία, αυτό είναι ένα παράπλευρο καλό. Δεν είναι ο στόχος του χειρουργείου. Γιατρέ, μου δίνεται όμως καλή αφορμή να ρωτήσω ότι εάν λοιπόν η παχυσαρκία θεωρείται μια τόσο έντονη νόσος με πιθανές επιπλοκές ακόμη και για τη ζωή του ασθενούς. Με σίγουρες επιπλοκές. Γιατί δεν καλύπτεται, παράδειγμα, από το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ίσως το αντιμετωπίζει ως μια αισθητική κατάσταση και όχι τόσο πολύ ως ζήτημα για την επιβίωση του ατόμου. Μα το ίδιο κάνουν και οι ιδιωτικές ασφάλειες. Και οι ιδιωτικές ασφάλειες το καλύπτουν. Και να καταλάβετε το φρενοβλαβές της υπόθεσης, θα σας πω ένα και θα καταλάβετε. Στην Αμερική μετρήθηκε με ακρίβεια. Όταν κάποιος έχει υπέρταση, στοιχίζει στο αμερικανικό σύστημα υγείας 6.000 δολάρια το χρόνο. Όταν έχει ζάχαρο 6.000 δολάρια το χρόνο και όταν έχει πάθει έμφραγμα, στοιχίζει 26.000 δολάρια το χρόνο. Άθροισμα, κοντά στα 40 φύγε. Όταν χειρουργηθεί, στοιχίζει 13.000 δολάρια στο σύστημα υγείας μια φορά. Άρα και προτιμάει, τα υπόλοιπα εκλείπουν. Και προτιμάει το αμερικανικό σύστημα υγείας, που είναι και το πιο σύγχρονο, να πληρώνει 20, 30, 40 το χρόνο, όπως μια ιδιωτική ασφάλεια ή το εθνικό σύστημα υγείας, παρά να πληρώσει μια επέμβαση και να ξεπέρνει για πάντα. Γιατί είναι αυτό που σας λέω, η ιδεολειψία. Ακόμα και η ιατρική κοινότητα, εγώ το βλέπω σε παθολόγους, που λένε σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να χειρουργηθούν αύριο, περίμενε, κάνε δίαιτα. Ότι δεν χειρουργήσε για κοινωνικούς λόγους. Χειρουργήσε για ξεκάθαρους ιατρικούς λόγους. Σήμερα βλέπω με χαρά, διάβαζα τα πρακτικά του Καρδιολογικού Συνεδρίου, του Πανελληνίου, με χαρά ότι επιτέλους οι καρδιολόγοι βάζουν τη βαριατρική χειρουργική σαν ένα φοβερό όπλο στη φαρέτρα τους για να αντιμετωπίζουν την υπέρταση και το ζάχαρο. Επιτέλους. Το 2019. Μάλιστα. Πάμε όμως να καταλάβουμε 20. Λοιπόν σχηματικά πώς το μεταβολικό σύνδρομο μπορεί να επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες επιλογές που είπατε, όπως η υπέρταση ή, εν πάση περιπτώσει, ο σακαρώδης διαβήτης. Ας δούμε λοιπόν σχηματικά τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο και ποιες είναι οι επιπλοκές που μπορεί να έχει ώστε να δημιουργήσει παχυσαρκία. Δέστε πώς χτίζεται η παχυσαρκία. Πόσο απλά χτίζεται η παχυσαρκία, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Βάζεις λίπος στο σηκώτη. Πώς το βάζεις? Τρώγοντας πολλούς υδατάνθρακες. Μακαρόνια, ψωμιά, πατάτες, γλυκά. Όχι. Ακούστε το μεγάλο. Τα λίπη λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνουν σε αυτό το παράγοντα. 3 κιλά αρνί να τρώτε την ημέρα, δεν θα βάλετε ποτέ λίπος στο σηκώτη. Ποτέ. Εάν τρώτε μακαρόνια, ρύζια, πατάτες, ψωμιά, γλυκά, θα βάλετε. Γιατί το γλυκογόνο εναποτίθεται στο σηκώτη με μορφή λίπους. Είναι το πω απλά. Η περίσχια της ζάχαρης μπαίνει με μορφή λίπους. Το λίπος του κράτους δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε το τυρί, ούτε τίποτα. Μπαίνει λίπος στο σηκώτη, μπλοκάρει την ινσουλίνη, είναι μια ορμόνη που βγαίνει από το πάγκρας που ρυθμίζει το ζάχαρο. Σηκώνεται η ινσουλίνη, γι' αυτό λέγεται μεταβολικό σύνδρομο ή υπερινσουλινεμία, και μετά επέρχεται η καταστροφή. Όπως ανεβαίνει η ινσουλίνη, αποστεθροποιεί το ζάχαρο και λαϊκά σου λέει πια ο ασθενής: γιατρέ μου, ξαφνικά τι βλέπω, πεινάω συνέχεια. Τρώω και ξαναπεινάω. Ξυπνάω το βράδυ και πάω στο ψυγείο. Κοιμάμαι μέσα το βράδυ και ονειρεύομαι γλυκά. Αυτό δεν οφείλεται στον εγκέφαλο. Οφείλεται στο ότι κάνει υπογλυκαιμίες, που οφείλεται σε λίπος στο σηκώτη. Δηλαδή, καταληκτικά, λίπος στο σηκώτη ίσον είναι η αιτία της παχυσαρκίας. Τέλος. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και να αναζητήσουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε στο σηκώτη όταν πρόκειται για την παχυσαρκία. Εκεί είναι λοιπόν η αιτία του μεταβολικού συνδρόμου. Όταν έχεις το υπερηχογράφημα λίπος στο σηκώτη, είσαι μελλοντικός παχύσαρκος και τέλος. Καμία δίαιτα δεν σε σώζει πια. Δίνει συμπτώματα, για παράδειγμα, το μεταβολικό σύνδρομο προτού κάποιος αναπτύξει, ας πούμε, λίγο μια κυλίτσα ή κάποια σημεία στο σώμα που μπορεί να έχουν περισσότερες συγκεντρώσεις λίπους? Αύξηση συχνότητας πείνας. Ενώ έτρωγε μία φορά τη μέρα και ήταν μια χαρά ή δύο, τώρα πεινάει συνέχεια, τσιμπολογάει, έτσι το ονομάζει ο ασθενής, και αρχίζει πια και επιθυμεί στη διατροφή του όλο και πιο πολλούς υδατάνθρακες. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί... Και γλυκά. Ακούστε τι λένε μερικοί ασθενείς, πολύ παρατηρητικοί. Λέει, γιατρέ, μέχρι τα 100 κιλά ούτε να τα βλέπω τα γλυκά. Μόλις τα ξεπεράσω, μπει λίπος στο σηκώτη, αρχίζω και επιθυμώ γλυκά. Όταν αρχίζεις και επιθυμείς πιο πολλούς υδατάνθρακες, ψώμια, μακαρόνια κτλ., πεινάς πιο συχνά και αυξάνεται και η ένταση της πείνας, τότε αρχίζεις και μπαίνεις σε μεταβολικό σύνδρομο. Και έτσι έρχεται ένας μεγάλος μύθος που μου λένε: άνοιξε και έκλεισε το στομάχι. Το στομάχι ούτε ανοίγει, ούτε κλείνει. Δεν σου βάλει να ανοίγει-κλείνει. Όταν πας με μεγάλη ένταση της πείνας να φας, τρως πολύ παραπάνω από όταν θα φας με μικρή ένταση. Εσείς το έχετε περάσει, να πάτε κάπου να φάτε, να χορτάσετε με το λίγο.
και μετά να χορτάσετε με το πολύ, με βάση το πόσο πεινάτε. Το στομάχι έχει διατατικότητα. Ειδικά όταν βγαίνουμε έξω, γιατρέ, είναι το άλλο παράδοξο ότι τρώμε πολύ περισσότερο από ό,τι θα τρώγαμε στο σπίτι. Γιατί το στομάχι έχει διατατικότητα. Μπορεί να πάρει και μια μέρα φαγητό, μπορεί να πάρει και μισή, μπορεί να πάρει και τρεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τον λιπόδι. Εδώ το κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, γιατί εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αυξάνουν, όταν μπει σε μεταβολικό σύνδρομο, το βάρος σου θα αυξάνεται κάνοντας δίαιτα, προσέξτε το που θα πω, κάνοντας δίαιτα 15% την πενταετία. Δηλαδή ο κύριος που είδατε με την κυλίτσα, κάνοντας δίαιτα και διατροφή, θα ανεβαίνει το βάρος του 15%. Αν δεν κάνει δίαιτα, θα ανεβαίνει εκτός ελέγχου. Άρα, ποιο είναι το κλειδί λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε το μεταβολικό σύνδρομο, καθώς εδώ έχουμε λιπόδη διήθηση του ύπατος και είναι ένας φαύλος κύκλος. Να χειρουργηθείς. Ξέρετε ότι η Αμερικανική Ογκολογική, η Βαριατρική Χειρουργική Εταιρεία πια βγάλαν ότι πρέπει να χειρουργήσει με BMI πάνω από 30 πια, με συνοδάνω σήματα. Δηλαδή μια κοπελίτσα 1,65, 80 κιλά, πρέπει να χειρουργηθεί αν έχει συνοδάνω σήματα, όπως είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Ένας κύριος 1,75, 100 κιλά, πρέπει να χειρουργηθεί αν έχει συνοδάνω σήματα. BMI πάνω από 30. Πάνω από 35 BMI, δηλαδή ένας κύριος 1,75, 110 κιλά ή μια κοπελίτσα 1,65, 85 κιλά, πρέπει να χειρουργηθεί έτσι κι αλλιώς. Σας λέω τα νούμερα. Είναι τόσο κοντινές δηλαδή αυτές οι αποστάσεις. Κάτι το οποίο θα θεωρούσαμε ίσως μια αποδεκτή κοινωνικά κατάσταση σε ένα άτομο. Πλέον για την υγεία του ατόμου αυτού, ο δείκτης μάζας σώματος τον οποίο περιγράφεται είναι καταστροφικός. Στις δυτικές κοινωνίες, κύριε Μουτσό, έχουμε πια γίνει υπηκείς με τα κιλά. Και κακώς. Αν πάτε σε ασιατικές χώρες, ο αδύνατος Ασιάτης δεν έχει καμία σχέση με τον αδύνατο Ευρωπαίο. Ο αδύνατος Ευρωπαίος είναι ένας παχύσαρκος για τον Ασιάτη. Απλώς η κοινωνία, επειδή αυξάνονται οι παχύσαρκοι, αρχίζει και γίνεται πιο υπηκείς προς τους υπέρβαρους. Θέλετε να σας πω κάτι, να μείνετε άναυδος. 4 εκατομμύρια Έλληνες είναι υπέρβαροι. Ο μισός 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Ο μισός ελληνικός πληθυσμός. Εάν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός, σε μερικά χρόνια θα έχουμε 4 εκατομμύρια παχύσαρκους. Με ό,τι σημαίνει αυτό για την υγεία, την κοινωνία, την οικονομία, τα πάντα. Δεν σας λέω για την Αμερική που η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Η νόσος που θα σκοτώσει τους πιο πολλούς ανθρώπους, θα σας πω το πιο κορυφαίο και με παράπλευρες φαντάζομαι. Το πιο κορυφαίο και θα καταλάβετε. Ναι. Η παχυσαρκία σκοτώνει 500 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Έμεσα ή άμεσα. Η πείνα, η παλιά πείνα που θυμάστε της Αφρικής, σκοτώνει πάρα πολύ λιγότερους. Η ανθρωπότητα κατάφερε το φοβερό, αντί να πεθαίνει από την πείνα, να πεθαίνει από το φαγητό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε κάποια νέα δεδομένα στην επόμενη κάρτα που έχουμε εδώ, για να καταλάβουμε λιγάκι πώς λειτουργεί η λιπόδης διήθηση στο ΥΠΑΡ. Έτσι λοιπόν έχουμε τα γλυκά τα οποία αναφερθήκατε, μπαίνουν μέσα στο σηκώτη και πλέον έχουμε αυξημένη σωλήνη. Μαζί δημιουργεί το μεταβολικό σύνδρομο. Και τα μακαρόνια και οι πίτσες. Σωστά. Οποιαδήποτε μορφή υδατάνθρακα. Μπράβο. Να καθαρίσουμε πολύ αυτό. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν υπογλυκημία, μας δημιουργεί μέσα τα γλυκά. Να τρώμε γλυκά, άρα και άλλο λίπος στο σηκώτη. Άρα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις λοιπόν εκεί. Σιγά σιγά το λίπος θα περιβάλλει όλο το σηκώτη πια, η ινσουλίνη δεν μπορεί να περάσει, οπότε θα μεταπέσει σε ζαχαρόδια διαβήτη. Και μάλιστα θα σου πω και το πιο εντυπωσιακό, μεταπέπτεις μέσα ένα μήνα. Μεταπίπτεις μέσα ένα μήνα. Ενώ έχεις μια υπογλυκαιμία, μέσα να μην γίνεις ζαχαροδιαβητικός. Είναι η φάση που το σηκώτη πια κλείνει. Δεν υπάρχει πια χώρος να μπει η ινσουλίνη. Μάλιστα. Αρχίζει η κοιλιά και διατείνεται. Άπνοια, που η άπνοια σημαίνει. Όχι έτσι. Μόλις αυξηθεί η ινσουλίνη, το λίπος μετακινείται μέσα στην κοιλιά. Και βλέπετε ανθρώπους με πόδια οντογλυφίδες και κοιλιές τεταμένες. Όπως ο κύριος που είδαμε στην πρώτη φωτογραφία. Πιέζεται το διάφραγμα, άρα άπνοια και ροχαλιτό το βράδυ, κακή ποιότητα ύπνου, ξυπνάω πιο κουρασμένος από ό,τι κοιμήθηκα. Βάζει το στομάχι πιο βαθιά, άρα παλινδρόμηση, πάρα πολύ συχνά κάνει διαφραγματοκύλη. Υπέρταση, γιατί η καρδιά η καημένη προσπαθεί να σπρώξει αίμα κόντρα σε μια κοιλιά και ζαχαρόδιαβήτη. Και συνοδό, χοληστερίνη και τριγλυκερίδια. Ένα καταστροφικό μείγμα. Μάλιστα. Και κλείνουμε βεβαίως με τα γυναικολογικά προβλήματα. Και το λίπος παράγει στρώγωνα. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί πώς ακριβώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Και το ανδρικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει παχύσαρκος ο οποίος έχει αισθητική λειτουργία. Μία γυναίκα παχύσαρκη έχει πολύ μεγάλη διαταραχή της περίοδου και είναι επαπειλούμενη η απώλεια της ικανότητας να χάσει να κάνει παιδιά. Μια κοπέλα παχύσαρκη. Σε τέτοιο βαθμό. Μπορώ να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των κοριτσιών που πρέπει να χειρουργηθούν έχουν προβλήματα στην περίοδο ή δεν έχουν και περίοδο.
Και πολλές φορές έρχονται με σύσταση του γυναικολόγου. Οι δε άνδρες χάνουν τη στιτική λειτουργία. Μετά τα 50, αυτό που απασχολεί έναν άνδρα παχύσαρκο ότι έχει πλήρη απώλεια της θετικής λειτουργίας, ενώ ο νέος έχει πολύ μεγάλη μείωση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πέφτει η τεστοστερόνη. Επειδή το λίπος παράγει ιστρογόνα, καταρρύπτει την τεστοστερόνη. Εάν γίνεται μια μελέτη τώρα που μετράμε το τεστοστερόνη πριν και μετά το χειρουργείο, δεν ξέρετε τι διαφορά έχει. Δεν υπάρχει στήση στον παχύσαρκο άντρα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε και. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τον γάμο του, την οικογένειά του και γενικότερα, έτσι. Καλά, προφανώς. Ξέρετε κάτι όμως, λένε ότι ορισμένοι θέλω, λέει, να είμαι κομψός για να μπορέσω να παντρευτώ ή και αντίστοιχα μια γυναίκα για να μπαίνει στον νηφικό και να είναι με τις φωτογραφίες πολύ ωραία. Όταν χαθεί η γενετική λειτουργία. Όταν χαθεί η γενετική λειτουργία, σαν νεαρό ζευγάρι, αυτό δεν επιδρά στο γάμο τους. Δεν επιδρά στη σχέση. Προφανώς. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και την αποτύπωση σε εικόνες του μεταβολικού λοιπόν σύνδρομο. Καρδιοπάθειες, υπερλιπιδεμία, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου Α, δύο συγγνώμη, άνοια, καρκίνος, πολυκυστικές οδοθήκες, λιπόδες δίθεση του ύπατος. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία κυριολεκτικά σημαίνει ότι το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια βόμβα μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Το πιο σοκαριστικό πράγμα, κύριε Μούτσο, στην ιατρική σήμερα είναι ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε αυτό. Και σήμερα οι πιο πολλοί γιατροί αντιμετωπίζουν μία-μία, ο καρδιολόγος την καρδιοπάθεια και την υπέρταση, ο ενδοκρινολόγος του ζαχάρου, αντιμετωπίζουν αυτό που λένε τις επιπλοκές και ουδής ασχολείται στρατηγικά να αντιμετωπίζει την νόσο. Δηλαδή αυτό που λένε στην Αμερική, μιλάμε γύρω από αυτό, αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Τα συμπτώματα και όχι την αιτία. Ακριβώς. Η αιτία είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που πάει στον καρδιολόγο, στον πνευμονολόγο, στον γυναικολόγο, αντί να πάει να χειρουργήσει την παχυσαρκία, ξεμπερδεύει. Και να ξεμπερδεύεστε στην πραγματικότητα. Και πολλές φορές, και εγώ θλίβομαι πάρα πολύ, παθολογικές ειδικότητες συμβουλεύουν τον ασθενή να μην το κάνει. Αντί να του πούνε, κάνε το αύριο το πρωί. Ευτυχώς αρχίζει να αλλάζει και αυτό. Μάλιστα. Πάμε όμως να δούμε τώρα την παχυσαρκία και τις επιπλοκές που μπορεί να έχει, καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο εκτός από αυτά τα οποία είδαμε, μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά ζητήματα στον άνθρωπο. Εδώ βέβαια έχουμε το παράδοξο του δείκτη σώματος της παχυσαρκίας, σωστά. Ότι ενώ έχει υψηλή ινσουλίνη και θα έπρεπε να κάνει μόνιμες υπογλυκαιμίες, έχει ζαχαρώδη διαβήτη. Δεν μπορεί να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν λειτουργεί η ινσουλίνη. Πέφτει πάνω στο λίπος του ύπατος. Άρα λειτουργεί σαν τείχομα. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέγεται και αντίσταση στην ινσουλίνη. Το πιο παράδοξο είναι να έχει τεράστια. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, κύριε Μούτσο, που αν εγώ πάρω την ινσουλίνη από το αίμα του και τη βάλω σε εσάς που είστε ένας αδύνατος κύριος, θα έχετε μόνιμα 30 ζάχαρο. Δεν μπορείτε να σηκώσετε το κρεβάτι. Ακούστε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Σήμερα όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η ινσουλίνη καταστρέφει τα αγγεία, τα μεγάλα. Καροτίδες, στεφανιαία, νεφρικές αρτηρίες. Και το ζάχαρο τα μικρά. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεταβολικό σύνδρομο και ζαχαρόδη διαβήτη γίνεται παναγκιοπαθής. Καταστρέφονται όλα τα αγγεία. Το έμφραγμα που περιμένει μπροστά του. Λοιπόν, διαλυμένο. Διαλυμένο. Καταστρέφονται τα πάντα. Όλο το δίκτυο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το άτομο αυτό θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το σάκχαρο. Μα στο τέλος, όλοι οι παχύσαρκοι. Δεν θα έχει πλέον φλέβες και αρτηρίες για να μπορέσει να λειτουργήσει. Μα στο τέλος, άμα δείτε όλοι οι παχύσαρκοι, αυτό που τελικά που τους σκοτώνει είναι αγγειακό. Είναι ή εγκεφαλικό, ή πνευμονική εμβολή, ή έμφραγμα. Να δούμε παρακαλώ και την επόμενη κάρτα που αφορά ακριβώς τις βλάβες που προκαλεί η υψηλή ινσουλίνη. Εδώ βλέπουμε αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα. Εντάχυτα βλέπουμε. Η ινσουλίνη καταστρέφει καροτίδες, στεφανία, νεφρική, το ζάχαρο, μικροαγγεία, οφθαλμούς, νεφρά, ακροδάχτα. Βλέπετε όλα. Ωστόσο, επανέρχομαι στο θέμα που είπαμε για τις επιπλοκές που μπορεί να έχει η παχυσαρκία. Και θα δούμε βεβαίως ποιες είναι αυτές, γιατί έχουμε τόσο μεταβολικές όσο και μηχανικές. Αν θέλετε λίγο να μας πείτε δύο. Αυξάνεται η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, το ζάχαρο. Όλοι οι παράγοντες που βλέπετε στην καρτέλα την αριστερή, εκτός από την πέτρα στη χολή, τι κάνει? Έμφραγμα. Λοιπόν, και όλοι οι παράγοντες που είναι στη δεξιά, τι κάνουν? Πίεση των μορίων έξω από την κοιλιά. Πιέζεται ο πνεύμονας, άπνοια. Πιέζεται το στομάχι, παλινδρόμηση. Πιέζονται τα λαγόνια, πρίζονται τα πόδια και κάνει φλεβική ανεπάρκεια και κάνει και αιμορροίδες. Τι άλλο να μείνει? Δηλαδή, οι πιέσεις που ασκεί η κοιλιά είναι απίστευτες. Οπότε βλέπουμε το αποτέλεσμα ότι είναι τόσο μηχανικό. Το βλέπουμε δηλαδή με αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν ακράτεια ούρων. Σου λένε οι καημένες, πάω στην τουαλέτα και μου φεύγουν. Γιατί τις πιέζει η κοιλιά πάνω στην οροδόκο κίστη. Για τέτοιες καταστάσεις. Είναι πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, καθαρά μηχανικό και όχι παθολογικό. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση την αριστερή με τη χοληστερίνη. Άρα, για πάτε το μείγμα αυτών των βλαβών και το ένα και το άλλο που οδηγεί. Καταλαβαίνετε γιατί ένας παχύσαρκος είναι ένας πάρα πολύ δυστυχής άνθρωπος. Με δίαιτα λοιπόν,
μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεταβολικό σύνδρομο. Με δίαιτα θα παχαίνει 15%. Το είπα και πριν. Σε διάρκεια ακόμη και πενταετίας που ακριβώς, με δίαιτα, αν εσείς κάνετε μεταβολικό σύνδρομο. Με οποιαδήποτε δίαιτα γιατρέ. Οποιαδήποτε. Εσείς αν κάνετε ένα βαρύ μεταβολικό σύνδρομο και κάνετε δίαιτα και γυμναστική, απλά θα παίρνετε βάρος 15%. Και πολλές φορές θα μου πείτε, και τι νόημα έχει η δίαιτα. Ξέρετε τι έχει νόημα. Καθυστερεί την επερχόμενη αύξηση του βάρους. Γιατί αν δεν κάνει τη δίαιτα, η αύξηση του βάρους είναι κολοσσία. Θα σας πω ότι όσο παχαίνει ο άνθρωπος, παχαίνει και ο ρυθμός αύξησης. Εγώ είδα άνθρωπο ασθενή να πηγαίνει από τα 200 στα 275 σε 3 μήνες. Τόσο μεγάλη 70... διαφορά. Ναι, τόσο μεγάλο. 75 κιλά σε 3 μήνες. Και μετά είναι ο θάνατος. Όσο παχαίνεις, αυξάνει δυστυχώς και ο ρυθμός. Δηλαδή, από τα 80 στα 90 πας δύσκολα. Από τα 150 στα 170 πας σε ένα μήνα. Τόσο μεγάλη σε ένα λοιπόν μήνα. Η μετάβαση και σε γρήγορη. Ένα μήνα, όπως σας το λέω. Δεν υπάρχει μεταβολισμός πια. Όσο παχαίνεις, καταραίει ο μεταβολισμός. Και όσο καταραίει ο μεταβολισμός, η αύξηση του βάρους είναι πια τραγική. Δεν είναι, οι άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Εγώ το λέω πάντοτε. Όταν μπει σε μεταβολικό σύνδρομο, τι σημαίνει? Ανυπαρξία μεταβολισμού. Και όπως λέει, σαν χλαμάρες, ράψε το στόμα σου, είναι τουλάχιστον ανόητος. Όταν αυτός που τα λέει αυτά, αν μπει σε μεταβολικό σύνδρομο, θα πάρει 20 κιλά πριν το καταλάβει. Δεν υπάρχει μεταβολισμός. Κανένας παχύσαρκος δεν φταίει που είναι παχύσαρκος. Όταν μπει σε μεταβολικό σύνδρομο και όλοι μπορούν να πέσουν σε αυτή την παγίδα και μην κάνουμε τους έξυπνους, είναι πια καταδικασμένη η πορεία μας. Συνεπώς, γιατρέ, όταν κάποιος έχει έτσι λίγο μια κυλίτσα, πάμε από την ηλικία των 40, αρχίζουμε και δημιουργούμε τέλος πάντων μια. Αλλάζει ο σωματότυπός μας. Είμαστε εν δυνάμει παχυσαρκοί, είμαστε εν δυνάμει, να το έχουμε πω έτσι, μεταβολικό, ασθενείς μεταβολικού συνδρόμου. Είμαστε ασθενείς. Έχουμε μεταβολικό σύνδρομο, απλά ακόμα δεν έχουμε εμφανίσει την παχυσαρκία. Και σε όλο αυτό βεβαίως ευθύνεται και πολύ και ο τρόπος ζωής και η διατροφή μας και το τι τρώμε και το πώς το τρώμε. Το junk food. Μάλιστα, σήμερα, συμπτώματα της σύγχρονης σήμερα ζωής. Ξέρετε, κύριε Μούτσο, ότι η διαφήμιση και τα οπτικά μηνύματα της διατροφής είναι 100 φορές παραπάνω από τη δεκαετία του 70. Εσείς αν κάνετε μία δίαιτα, μέσα στην ημέρα σας δέχεστε 100 παραπάνω μηνύματα διαφημιστικά από ό,τι αν ζούσατε τη δεκαετία του 70. Αυτό βεβαίως οφείλεται και στα κοινωνικά μέσα δικτύου και στην τηλεόραση. Ξέρετε που έχει φτάσει το κόστος της διατροφής πάρα πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό. Με 10 ευρώ αγοράζετε 4.000 θερμίδες. Α, πάτε, φάτε μπέργκες. 4.000 θερμίδες με 10 ευρώ. Πάνθινο είναι το φαγητό πια. Παλιά δεν ήταν έτσι. Παλιά το φαγητό ήταν ακριβό. Σημασία έχει το τι τρως όμως γιατί δεν αυτό είναι πόσο μα εγώ δεν είπα ποιότητα. Εγώ δεν είπα ποιότητα, είπα θερμίδες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ σας είπα θερμίδες. Ένα μπέργκερ με τα πατάτες τηγανητές έχει 800 με 900 θερμίδες. Πόσο είναι. Μην τα λέτε αυτά τώρα γιατί δεν ξαναφάμε ποτέ στη ζωή μας. Να μην ξαναφάτε. Εγώ σας συμβουλεύω να μην ξαναφάτε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις μορφές παχυσαρκίας. Αλλά ούτε είναι και λύση. Ούτε είναι και λύση να ζεις με δίαιτες τρόμων μπριζόλες. Οι πιο πολλοί άνθρωποι τι κάνουν. Όταν θα μαγάσουν βάρος, κόβουν τους υδατάνθρακες και τρώνε κρεατικά. Και αυτό όμως δεν είναι. Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι υγιεινό. Το σώμα έχει φτιαχτεί για τα πάντα. Άρα πρέπει να είναι απ' όλα σε μικρή ποσότητα. Όποτε βλέπετε, λοιπόν, όταν ο ασθενής έχει BMI πάνω από 40, είναι μόνο χειρουργείο. Όταν έχει BMI πάνω από 35 και λίπος 35% είναι χειρουργείο. Και όταν είναι πάνω από 30 και έχει συνοδά προβλήματα. Όπως? Υπέρταση, χοληστερίνη, ζάχαρο, γόνατα, τα θέλει χειρουργείο. Δέστε, ένας άντρας 1,75 100 κιλά. Έχει BMI πάνω από 30. Αν διαιρέσετε το 100 δια του 1,75 στο τετράγωνο, βγαίνει από 30. Αυτό ο άνθρωπο να κάνει και χοληστερίνη και ζάχαρο και υπέρταση πρέπει να πάει να χειρουργηθεί. Και μια γυναίκα αντιστοίχω το 1,65, 85 κιλά. Αυτά είναι η Αμερικανική Βαριατρική Χειρουργική Εταιρεία. Εδώ ακόμα δεν λειτουργούμε έτσι. Λειτουργούμε σε πιο ψηλά κιλά. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί ο Αμερικανικό τρόπο ζωή διαφέρει κατά πολύ από τον Αμερικανικό τρόπο ζωή. Αντίθετα, δέστε πόσο επιθετικοί γίνονται οι Αμερικανοί. Ενώ έχουν μια εξεσημασμένη παχυσαρκία, δέστε από πόσο νωρί πια, ακριβώ επειδή βλέπουν δεν σταματάει αυτό το χάλι. Πάνε και παρεμβαίνουν από πολύ μικρά κιλά για να προλάβουν την καταστροφή. Γι' αυτό το κάνουν, δεν το κάνουν για άλλο λόγο. Σου λέει μια κοπελίτσα 1,65-85 κιλά. Αφού είναι σίγουρο 100% ότι θα φτάσει 120 κιλά, ό,τι δίαιτα και να κάνει, καλύτερα χειρουργήσου τώρα που είναι εύκολο, που είσαι αδύνατη και είσαι χειρουργικά αδύνατη και χειρουργήσου τώρα να ξεμπερδεύει, παρά να αντιμετωπίσει την καταστροφή. Εσείς τι πιστεύετε, το ίδιο εύκολα χειρουργείται ένα άνθρωπο 85 και το ίδιο ένα 185? Το ερώτημα είναι όμως ότι κανείς μπαίνει τόσο εύκολα και γρήγορα στο χειρουργείο με χαρά βλέπω, αν θέλετε, απόκριση κιλών. Με χαρά βλέπω. Ναι. Βλέπω πια οι νέοι άνθρωποι. Ξέρετε, αυτό είναι η ευτυχία του ίντερνετ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φοβερά ενημερωμένοι.
Και επειδή ενημερώνονται όλο και πιο πολύ, αρχίζουν και αποφασίζουν. Βλέπετε, μια κοπέλα 30 χρονών μπορεί να μπει και με πάρα πολύ λίγα κιλά και με πολύ λίγα κιλά στο χειρουργείο. Μια κυρία 65 χρονών πρέπει να καταστραφεί για να αποφασίσει να χειρουργηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ρέστης versus Ιάσονας. Αυτά είναι τα ονόματα. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Τα μυθικά ονόματα τα έχω δώσει εγώ και τα έχω δώσει έτσι με πολύ αγάπη. Γιατί ξέρετε, οι παχύσταρκοι άνθρωποι είναι και πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτό το θυμάστε πάντοτε. Είναι large και στα συναισθήματά του. Αυτό δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Σα το λέω εγώ γιατί εγώ έχω χειρουργήσει νομίζω του πιο πολλού παχύσταρκου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι όπω είναι στο φαγητό και στα συναισθήματα. Και μπορώ να σα πω και πληθωρικοί. Και πονεμένοι όμω. Και απομονωμένοι. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχει τον Ρέστη... είναι δύο τύποι, να το πούμε έτσι, ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από την παχυσαρκία. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Ορέστη. Ο Ορέστης είναι ο ασθενής που βλέπετε με την κοιλιά την τεντωμένη και τα ποδαράκια τα αδύνατα. Αυτή είναι η λεγόμενη κεντρική παχυσαρκία. Ενώ ο Ιάσονας είναι ο παχύσαρκος ο οποίος έχει αυτή τη διάκτυπα παχυσαρκία. Μπούτια, γάμπες, οπίστια, κοιλιά, δηλαδή μια διάκτη. Ο Ιάσονας είναι μια παχυσαρκία παιδική. Είναι ένας ο οποίος ήταν από παιδάκι παχύσαρκος και ενδεχομένως γεννήθηκε παχύσαρκος και σιγά σιγά έκανε μια διάχυτη παχυσαρκία. Ο Ρέστης ήταν ένας κύριος που γεννήθηκε αδύνατο. Αυτός είναι Ιάσον, αυτός είναι Ορφέας. Αυτός είναι Ορφέας. Τα λεπτά ποδαράκια, η μεγάλη κοιλιά. Και πάλι είναι λάθος του σκηνοθέτη. Εγώ τον λέω Ορέστη και κακώς τον ονομάζουν Ορφέα. Εντάξει, εκεί λοιπόν που βλέπετε τον Ορέστη και κακώς τον Ορφέα, βλέπετε κοιλιά. Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε αδύνατος. Πήγε στο στρατό. Έκανε μια κυλίτσα και έκανε αυτή την κοιλιά. Τι πρόβλημα Μάλιστα. έχει αυτή η κεντρική παχυσαρκία. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ κακή για την υγεία. Ο Ορέστης έχει υπέρταση, έχει ζάχαρο, άπνοια, ροχαλίζει το βράδυ, η γυναίκα του δεν μπορεί να κοιμηθεί, από το ροχαλιτό έχει αλλάξει κρεβάτι και ξυπνάει κουρασμένος και δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τη μέρα του, γιατί η κοιλιά πιέζει τα πάντα. Το καταλάβατε. Πιεστικά φαινόμενα. Φοβερά πιεστικά. Πάμε στον Ιάσονα να δούμε και την πλευρά του Ιάσονα. Ο Ιάσονας έχει φάει πολλά γλυκά, γεννήθηκε παχύσαρκος, έχει κατανεμημένη την παχυσαρκία, δεν έχει πολλά προβλήματα υγείας. Γιατί είναι κατανεμημένη η παχυσαρκία. Το μειονέκτημά του όμως είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται, είναι ανθεκτική η παχυσαρκία του, δεν μπορεί να δυνατήσει εύκολα. Γιατί είναι εξωσπλαχνικό το λίπος. Άρα στις περιπτώσεις αυτές και τις δύο και του Ο Ιάσονας δεν έχει πολλά προβλήματα υγείας αλλά δεν αδυνατίζει εύκολα, ενώ ο Ρέστης έχει πολλά προβλήματα υγείας αλλά αδυνατίζει εύκολα μετά από επέμβαση. Πάντως σε κάθε περίπτωση η παχυσαρκία και στους δύο είναι κάτι αποφευκταίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία. Η κεντρική παχυσαρκία. Με σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και μάλιστα με χειρουργικές μεθόδους. Έχουμε ακούσει για το γαστρικό μανίκι. Έχουμε ακούσει για την μονή πτύχωση. Έχουμε ακούσει για συνδυασμό αυτών. Και το ερώτημα είναι τελικά ποια είναι η καταλληλότερη για ποιον άνθρωπο και με τι αποτελέσματα. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος μπερδεύεται γιατί εδώ υπάρχει μία τάση των χειρουργών να προμοτάρουν μία μέθοδο. Και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ πάντα λέω ότι ένας βαριατρικός χειρουργός πρέπει να κάνει τα πάντα. Η δικιά μας ομάδα κάνει bypass, κάνει sleeve, κάνει πτυχώσεις, κάνει δακτυλίους, τα πάντα. Το οποίο όμως προσαρμόζεται στον κατάλληλο ασθενή. Εγώ πολλές φορές μου λέω στον γιατρέ μου τι χειρουργείο να κάνω. Δεν είναι απόφαση δική μου. Είναι απόφαση δική μας. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε τι θυσία θα κάνετε. Και εγώ το ίδιο. Με αποτέλεσμα να βρούμε το τέλειο χειρουργείο. Γιατί λέτε για θυσία. Τι γιατί σημαίνει θυσία από την πλευρά του ασθενούς. Αν αποφασίσετε να κάνετε την πιο ελαφρά εγχείρηση που είναι η πτύχωση σε τρία στρώματα. Που δεν είναι, δεν έχει γαστρεκτομή, δεν κόβει συστούς, δεν είναι αιμορραγική. Αυτό που οφείλετε να κάνετε και είναι μια θυσία, πρέπει για 6 μήνες να μην φάτε γλυκά. Απόλυτα όμως. Και να σας πω και το λόγο. Δεν είναι θερμιδικός ο λόγος. Για να φύγει το λίπος από το σηκώτη και να σπάσει ινσουλίνη. Ενώ μπορεί να τρώτε τα πάντα, ψωμιά, μακαρόνια, πίτες, μπέργκερς, τα πάντα μετά το χειρουργείο. Απλώς η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή και δεν σας παχαίνει. Δεν μπορεί να τρώνε γλυκά για να φύγει το λίπος από το σηκώτη. Αυτό πριν Αν το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο. Αν αυτό είστε έτοιμος να το κάνετε, η πτύχωση είναι η τέλεια εγχείρηση. Κάνεις ένα μικρό στομάχι, το βλέπετε εδώ σαν αποτέλεσμα. Πάμε να εξηγήσουμε λιγάκι. Καταρχάς, τι είναι η πτύχωση τριών στρωμάτων. Στην πτύχωση φτιάχνουμε ένα μικρό. Διπλώνουμε ουσιαστικά το στομάχι. Ένα βήμα πίσω. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μικρό στομάχι. Στο οποίο εσείς να τρώτε, αν ήσταν παχύσαρκος, το 1/10. Από αυτό που τρώτε τώρα, εσείς έχετε δύο απαιτήσεις. Λέτε, γιατρέ μου, εγώ θέλω να τρώω τα πάντα, μην μου κόψεις κάτι, εκτός από τα γλυκά. Θέλω να τρώω και εδατάνθρακες,
και πρωτεΐνες και να βγαίνω έξω και αρνιά και junk food, τα πάντα. Αλλά θέλω να χορταίνω με πάρα πολύ λίγο φαγητό. Μικρές ποσότητες. Ναι, το μικρές δεν έχει καμία σχέση με το μικρό όπως το φαντάζεστε. Για να καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος που έχει βαριατρικό χειρουργείο, ακόμα και αυτά από τα φαγητά που δίνουν οι διαιτολόγοι, του είναι πολλά. Είναι μεγάλη ποσότητα. Και είναι τέτοια μεγάλη διαφορά. Ένα δέκατο. Αν φανταστείτε ότι μία μερίδα κοκκινιστό έχει πάνω από 1.000 θερμίδες, βάλτε ότι εκεί που θα τρώγατε 1.500 θερμίδες, θα φάτε 200. Άρα όταν έχετε εξοικονόμηση 1.300 θερμίδες αναγεύμα, πολλαπλασιάστε το επί του 3, μετά επί του 30 στο μήνα και μετά 365 μέρες και βάλετε πόσες χιλιάδες θερμίδες γλιτώνετε μόνο επειδή μειώνετε την ποσότητα του φαγητού. Άρα αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην προκειμένη στο μικρό στομάχι. Στο μικρό στομάχι. Το μικρό στομάχι το πετυχαίνεις με δύο τρόπους. Ή το κόβεις ή το διπλώνεις. Εμείς εδώ το διπλώνουμε όμως. Το δίπλωμα λοιπόν έχει το εξής πλεονέκτημα. Δεν κόβεις το όργανο. Πάμε λίγο να δούμε για να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν το στομάχι. Αυτή η μέθοδος. Αυτό το στομάχι. Ο θόλος. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να δείξει ο σκηνοθέτης το θόλο, το πάνω μέρος του στομάχου. Ο θόλος. Ξέρετε το στομάχι τι χαρακτηριστικό έχει. Έχει νεύρα μόνο στο θόλο. Κάτω δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι σαν μπαλόνι. Πρέπει να τρως, γεμίζει κάτω, ανεβαίνει το φαγητό και όταν διαταθεί ο θόλος, τότε καταλαβαίνεις τη χόρτα. Κορεσμός. Άρα λοιπόν, ο θόλος είναι όλη υπόθεση. Πας λοιπόν και διπλώνεις το στομάχι και κυρίως πρέπει το θόλο να τον κάνεις ένα εικοστό. Γιατί εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Κάτω το στομάχι δεν διαβάζει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει αν έχει ή δεν έχει φαγητό. Μόνο θόλος. Είναι σαν μπαλόνι που φουσκώνει τελευταίο. Λοιπόν, ο λαιμός του στομάχου είναι εκεί που έχουμε ακριβώς, τα νεύρα και ακριβώς, κατανοούμε εάν έχουμε χορτάσει ή όχι. Ακριβώς, εδώ, ακριβώς αυτό το σημείο. Μάλιστα. Κάτω από το στέρνο. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Δες λοιπόν πώς μειώνει σιγά σιγά το στομάχι, το στομάχι το μειώνει και το φτάνει περίπου να το κάνει ένα δέκατο στη συνολική χορητικότητα. Αλλά λίγο πιο φαρδί από τον ακριβώς, σχεδόν από τη σωλήνα, να το πούμε ακριβώς, έτσι, από τη δίδο την αρχική. Αλλά ο θόλος είναι ένα εικοστό. Γιατί μην ξέρετε το στομάχι είναι μεγάλο κάτω. Και στενεύει κάτω. Άρα το πάνω είναι ένα εικοστό και ένα δέκατο στην χορητικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι, να φανταστείτε, μου λένε τι ένα δέκατο, γιατρέ μου έλεγες, εγώ ένα εικοστό τρώω. Και απολαμβάνουν τη χαρά να πηγαίνουν να τρώνε ελεύθερα και να μην έχουν ποτέ το στεναχώρια να σηκώνονται πεινασμένοι από το τραπέζι. Πριν και μετά. Ακριβώς. Στη μία περίπτωση έχουμε τον μπαλόνι, να το πω έτσι. Να μην το λέτε μπαλόνι, το θόλο. Το θόλο λοιπόν σε απόλυτη διάταση. Και μετά ενώ δεξιά βλέπουμε ότι σχεδόν έχει γίνει ένα με τον. Όχι όμως το μπες. Το στομάχι το πραγματικό είναι αυτό το σχέλ που βλέπετε μέσα. Ακριβώς. Γιατί το στομάχι είναι πτυχωμένο. Ενώ απ' έξω νομίζετε ότι είναι το μπες, κοιτάξτε πώς είναι το πραγματικό στομάχι. Αυτό το σχέλ μέσα, αυτή η σχέλ γραμμή είναι. Αυτή η μορφή τη επέμβαση. Αυτό είναι ο αυλός του στομάχου. Ένα λεπτάκι. Ο αυλός λοιπόν όπως το χαρακτηρίζεται. Εδώ μιλάμε για την τριπλή πτύχωση ή για τη μονή πτύχωση. Η τριπλή πτύχωση. Τριπλή. Η μονή πτύχωση είναι μια πτύχωση που μειώνει λίγο το στομάχι σε έναν κύριο που θέλει να χάσει 5-10 κιλά. Εδώ λοιπόν αυτή είναι η περίπτωση. Σε τριπλή. Σε τριπλή. Κάνει το στομάχι. Κοιτάξτε, το τριπλή, το πενταπλή, το οχταπλή δεν έχει σημασία. Πρέπει πώς ο ασθενής. Από τη στιγμή που μικραίνουμε το μέγεθος. Πρέπει να καταφέρει. Είναι το μέγεθος. Ακριβώς. Αν θέλετε εσείς να χάσετε 5 κιλά, 6 κιλά, 10 κιλά και να τρώτε λίγο λιγότερο, κάνετε μια μονή πτύχωση. Πες ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλετε να μειώσετε λίγο την ποσότητα φαγητού. Δικαίωμά σας. Κάνετε μια μονή πτύχωση, μπαίνετε τη μια μέρα, την άλλη μέρα φεύγετε και την άλλη μέρα πάτε στη δουλειά σας. Αν θέλετε όμως να χάσετε πάρα πολύ κιλά, πάρα πολλά κιλά, πρέπει να μειώσουμε πάρα πολύ το στομάχι, που αυτό για να το καταφέρουμε πρέπει να πτυχώσουμε σε 3 στρώματα το στομάχι. Η συγκεκριμένη μέθοδος, η πτύχωση. Είναι μια αναστρέψιμη μέθοδος. Αυτό είναι γιατί, παράδειγμα, το μανίκι υποχρεωτικά αφαιρούμε και κόβουμε. Εδώ όμως διπλώνουμε ουσιαστικά. Ακούστε κάτι εντυπωσιακό. Την αντιστρεψιμότητα τη ζητάνε πάρα πολλοί ασθενείς. Ο λόγος. Δεν το ξέρω ούτε εγώ ίδιος. Αλλά είναι στην ψυχολογία του ανθρώπου όταν κάνει μια επέμβαση να του αρέσει να έχει αντιστρεψιμότητα. Επιλογές. Ακριβώς. Ότι μία των ημερών έχει την επιλογή να λύσει το στομάχι του να το, και υπάρχουν κάποιες ενέσεις που ζητήσαν και αυτό, έτσι. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Αφού ξεκινάει αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω. Από την ενοχή. Λέει ένας άνθρωπος, παιδί μου, δεν κατάφερα να δυνατήσω με δίαιτα και χρειάστηκα να χειρουργηθώ. Όμως, όταν εγώ αδυνατήσω, θα λύσω πάλι το στομάχι μου, θα το κάνω όπως το είχα πριν το χειρουργείο και θα ζήσω άνετα. Και αυτή τη φορά δεν θα χάσω τον έλεγχο του βάρου, γιατί έχω μάθει πια να τρώω σωστά και αυτό το πετυχαίνουνε. Δηλαδή,
Τι θέλει δηλαδή ο ασθενής, ακούστε τι ωραία που είναι. Να βάλει ένα μέτρο στον εαυτό. Τι ωραίο χειρουργείο που είναι η πτύχωση. Κάνα μου γιατρέ μια πτύχωση, μείωσε με το στομάχι, να βγω από το μεταβολικό σύνδρομο, να γίνω καλά, να μην έχω χοληστερίνη, υπέρταση, ζάχαρο, τριγλυκερίδη και μετά λύσε μου το στομάχι και θα ζήσω με το στομάχι που είχα πριν. Απλά θα προσέχω να μην ξαναπέσω ποτέ σε μεταβολικό σύνδρομο. Η αντιστρεψιμότητα είναι μια επιλογή και σεβαστή. Και εγώ τη θεωρώ και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τη επέμβαση, ότι δεν κάνει ακροτηριασμό και είναι η μόνη επέμβαση η οποία είναι πλήρως αντιστρέψιμη. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ό,τι και να πει σήμερα, πολλοί ασθενείς δεν θέλουν να κάνουν sleeve γιατί έχει γαστρεκτομή και δεν θέλουν να κάνουν bypass γιατί έχει δυσαπορρόφηση. Αυτό είναι. Είναι ένα χειρουργείο, η πτύχωση, που δεν κάνει δυσαπορροφήσεις, δεν κάνει διάρρειες, δεν κάνει υποβιταμινώσεις, δεν κάνει αιμορραγίες. Ένα λεπτό. Το κάνεις και τελειώνεις. Επειδή αναφέρεστε ακριβώς τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου, ας δούμε την κάρτα την οποία μπορούμε να αποτυπώσουμε ακριβώς. Θα σας πω κάτι. Δεν το λέω πλεονεκτήματα, το λέω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γιατί όσο πιστεύω εγώ στην αποτελεσματικότητα της πτυχώσης, πιστεύω και στο sleeve. Πιστεύω και στον bypass. Χαρακτηριστικά δεν είναι πλεονεκτήματα. Απευθύνεται όμως σε διαφορετικού είδους ασθενή. Όχι, υπάρχει ασθενής που είτε κάνει πτύχωση είτε κάνει sleeve, θα πάει καταπληκτικά. Το μικρό στομάχι, σας επαναλαμβάνω, το πετυχαίνεις ή κόβοντάς το ή διπλώνοντάς το. Το κάθε χειρουργείο όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει και εσείς να τα σέβεστε και ο γιατρός να τα σέβεται. Και εκεί πρέπει, εγώ αυτό που λέω, να ξέρω ο γιατρός να κάνει και το χειρουργείο. Έτσι. Αυτό το βάζω στην εμπειρία του χειρουργού. Είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, ρύθμιση μεγέθους στομάχου. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε πόσο θέλουμε να το κάνουμε μεγαλύτερο, μικρότερο. Και κάντε εσείς αύριο, μια κυλίτσα, που είστε και ωραιότατος άντρας, κάνετε μια κυλίτσα, θέλετε λίγο να μειώσετε, κάνετε μια πτύχωση σε ένα στρώμα, χάνετε τα 5-10 κιλά από τα χάρτη. Τόσο απλά, γιατρέ. Τόσο απλά. Είστε άνθρωπος τηλεοπτικός, θέλετε να έχετε και μια εξαιρετική εμφάνιση, το κάνετε. Λοιπόν, το κάνεις ένα στρώμα, μία μέρα μπαίνεις, την άλλη βγαίνεις, τελειώνει η ιστορία. Λαπαροσκοπικά. Πάντα. Απαιτητά. Δεν ανοίγεις κοιλιά ποτέ. Άρα δεν χρειάζεται να ανοίξουμε κάποια, να κάνουμε κάποια τομή, να βάλουμε κάποια θεράματα. Εσείς δεν το κάνετε Παρασκευή και Δευτέρα παρουσιαστείτε στο κανάλι όπως ήσασταν. Γιατί να κάνετε φάτα και μια χαρά είστε έτσι, μην παρεξηγηθώ. Όχι, το ρωτάω γιατί είστε πολλοί μπορεί να πούνε ότι δεν θέλω να κάνω μια τέτοια βαριατρική φύση επέμβαση. Ακριβώς γιατί δεν θέλω να έχω ουλές, να έχω ανάρρωση, να έχω αποκατάσταση, επιτρέψτε να μου, έχω, αν θέλετε, αισθητικό αποτέλεσμα στο σημείο. Επιτρέψτε μου να μην χρησιμοποιούμε πια, και αυτό ισχύει στην Αμερική, τη λέξη βαριατρική, γιατί πάει στο βάρος. Είναι μεταβολική χειρουργική. Ένας κύριος 45 χρονών έχει χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και ζάχαρο. Είναι μεταβολικά διαταραγμένος. Κάνει μία μεταβολική επέμβαση για να βγει από το μεταβολικό σύνδρομο, το καταλάβατε. Μην βάζετε το βαριατρική, γιατί αυτό είναι ιδεολειπτικό, πάει στο βάρος, δηλαδή στον παχύσαρκο, ενώ πια δεν ισχύει αυτό. Σήμερα πολλοί άνθρωποι υπέρβαροι, με προβλήματα υγείας, πρέπει να χειρουργηθούν μεταβολικά. Μάλιστα. Και αυτό μάλιστα και η έκφραση λοιπόν, βγήκε μάλιστα από πανεπιστημιακό νοσοκομείο που κάνει βαριατρική χειρουργική του ελληνικού κράτους. Πάμε να τρέξουμε λίγο, γιατί αναφέρατε ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λοιπόν. Ανέμακτη, μικρή επεμβατικότητα, είναι ηλική. Και είναι, μπορεί να το κάνεις από ένα BMI, δείκτη μάζα σώματος που να είναι από 30, η κοπέλα είναι 65-85 κιλά, έως έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι πάρα πολλά κιλά, το οποίο τι κάνει, τον βοηθάει να χάσει πάρα πολλά κιλά και μετά συμπληρώνει την πτύχωση με μια δεύτερη βαριατρική για να ολοκληρώσεις. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έχεις ένα ασθενή 270 κιλά. Ο άνθρωπος αυτό, όχι να τον χειρουργήσεις, να τον αγγίξεις μπορεί να πεθάνει. Να τον αγγίξει. Μόνο που ζει. Άρα τι κάνει όταν χειρουργεί, του κάνει μια πτύχωση που είναι η πιο ελαφριά επέμβαση, να χάσει ο άνθρωπο 100 κιλά, να μπορέσει να φτάσει στα 170. Σε τι διάστημα αυτό, σε 8 μήνες, σε 9 μήνες. Και στη συνέχεια να προσθέσει, να τροποποιήσει την εγχείρηση για να χάσει όλα τα κιλά του. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά του 270 από το 170. Θα σα πω εγώ. Είχα ασθενή 270, απομονωμένη στο σπίτι και έτοιμη να πεθάνει. Τη κάναμε πτύχωση, πήγε 170 και πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά της. Αυτή είναι η διαφορά από το 170 με το 270. Πήγε στη δουλειά της, κοινωνικοποιήθηκε, βγήκε έξω. Ακόμα όταν τη βλέπετε, λες μια πολύ παχύσαρκη, αλλά δεν ήταν το προηγούμενο. Είναι ζωή, η διαφορά ζωή και θανάτου. Το να είσαι σπίτι και το να βγαίνει να πετάει. Πρώτα απ' όλα τα 270 κιλά από μόνα του είναι. Και να πάει στην τουαλέτα, για να πάει στην τουαλέτα, την πήγαινε η οικογένειά της, κύριε Μούτσο. Αυτό το φαντάζεται. 46 χρόνια γυναίκα. Παντρεύτηκε 65 κιλά. Σε ηλικία 25 ετών, στα 46 ήταν 270, δείτε τι είναι η παχυσαρκία. Παντρεύτηκε 65 κιλά και πήρε 200 κιλά μέσα σε 20 χρόνια. Τα θεωρείτε πολλά καθόλου. Είναι 10 κιλά το χρόνο. Ποιος δεν παίρνει 10 κιλά το χρόνο, εσείς δεν πάτε να τα πάρετε. Εγώ δεν πάω να τα πάρω. Ναι, αλλά δεν τα έχετε πάρει ούτε εσείς ούτε εγώ. Άρα κάποιο πρόβλημα συμβαίνει παθολογικά. Όχι, καθόλου. Είναι το μεταβολικό. Μετά όπως ανεβαίνει το. Εγώ δεν σας λέω ότι υπάρχει και ψυχολογική παράμετρος.
Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσει λύση. Και πώς τώρα, και αυτή η γυναίκα, να ξέρετε τώρα, είναι 170, της κάναμε μια τροποποιητική, τώρα κατεβαίνει στα 150. Μια χαρά είναι. Ούτε λέμαργη είναι, ούτε τρώει, ούτε βουλημική. Όταν μπει σε μεταβολικό σύνδρομο, βυθίζει σε ένα βούρκο που δεν υπάρχει επιστροφή. Μάλιστα. Δηλαδή, τι κάναμε σε τη γυναίκα? Τη χειρουργήσαμε τον εγκέφαλο. Μια χαρά είναι η γυναίκα. Είναι 150 κιλά, δυνατίζει, χαρούμενη, γελάει, τρώει. Είναι πολύ πιο συντηρητική στο φαγητό ακόμα και από μένα και από εσά και από το μέσο άνθρωπο. Δεν χειρουργήσαμε τον εγκέφαλο. Τη βγάλαμε από το μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό είναι. Αυτό το λέω και επιτρέψτε μου λίγο να επιμείνω σε αυτό. Γιατί εγώ ζω με τους παχυσάρκους. Ζουν οι άνθρωποι μια ενοχή που τους τη μεταλαμπαδεύει η κοινωνία. Ότι φταίς. Το κοινωνικό στίγμα. Δεν φταίνε. Κανένας, μα κανένας, ούτε εσείς, ούτε εγώ, δεν μπορεί να γλιτώσει από την παχυσαρκία αν μεταπέσει σε μεταβολικό σύνδρομο. Τέλος. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν ακριβώς αυτή την πτύχωση των οστρωμάτων. Χάνεις 100 κιλά, μπορεί να χάσεις 100 κιλά με την πτύχωση, τη μετατρέψει σε bypass, είναι η περίπτωση που σας έλεγα, αν θες να χάσεις πιο πολύ βάρος, όπως η κυρία των 270. Είναι φοβερά αντιπαλινδρομητική, δηλαδή αν έχεις καούρα και παλινδρόμηση, έχει εκπληκτική δράση στην παλινδρόμηση. Είναι ουσιαστικά για μένα μια επέμβαση και για την παλινδρόμηση. Δεν κάνει υποβιταμινώσεις, δεν πέφτουν μαλλιά, δεν σπάνε τα νύχια, δεν πέφτει το ασβέστιο, δεν πέφτει η βιταμίνη D που είναι ένα ζητούμενο σε πάρα πολλές βαρύτερες επεμβάσεις και είναι και ασφαλής χειρισμός. Και έχει και ένα άλλο καλό. Μην ξεχνάτε ότι πάντοτε μια επιπλοκή που φοβούμαστε όλοι στην βαριατρική χειρουργική είναι η διαφυγή. Μόλις είπατε βαριατρική χειρουργική. Στη βαριατρική χειρουργική. Επειδή μου είπατε μεταβολική χειρουργική. Για ποιο λόγο όμως το είπα? Γιατί ο βαριατρικός ασθενής είναι υψηλού κινδύνου χειρουργικά. Ο μεταβολικός δεν είναι. Άρα αυτή η διάκριση μεταξύ των δύο είναι πολύ σημαντική που κάνετε. Βεβαίως. Ότι Βεβαίως. Βαριατρικά ασθενής κινδυνεύει άμεσα ακόμη και με απώλεια της ζωής του. Σαφώς. Ενώ μεταβολικά είμαστε πολλά βήματα πριν φτάσουμε να γίνουμε βαριατρική χειρουργία. Εμένα με ρωτάνε ποια είναι η θνητότητα της επεμβάσεως. Δεν είναι της επεμβάσεως. Είναι το προφίλ του ασθενούς. Μπορείς να κάνεις πτύχωση σε κάποιον 80-85 κιλά και να έχει θνητότητα 0. Αν την κάνεις σε κάποιον όμως 300 κιλά, δεν είναι 0 η θνητότητα. Δεν φταίει το χειρουργείο, το προφίλ. Ποια είναι η σημασία των εργαλείων εκείνων που μπορούν βεβαίως να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να έχουμε μια επιτυχημένη όμως επέμβαση τριών στρωμάτων, πτύχωση τριών στρωμάτων? Εμένα είναι αρχή μου πάντοτε πια σήμερα να χρησιμοποιείς, χωρίς να σκέφτεσαι το κόστος, ό,τι καλύτερο υλικό μπορεί να υπάρχει σήμερα. Και εμείς σε συνεργασία αυτή τη στιγμή με εξαιρετικές εταιρείες που χρησιμοποιούν υλικά, δεν φιδόμεθα να χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά. Μάλιστα. Όταν χειρουργείς ένα χειρουργείο, πρέπει να είναι ακόμα και το ψαλίδι ή περίγωνο που χρησιμοποιείς, πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γιατί ξέρετε τι διαφορά έχει η θερμοκρασία του εργαλείου πάνω στο στομάχι. Εγώ λυπούμαι που βλέπω πολλές φορές σε πολλά νοσοκομεία που ακόμα η τεχνολογία δεν έχει φτάσει στο θέμα των υλικών. Εγώ πάντα επιμένω ότι το υλικό θα κάνει τη διαφορά. Και δεν πρέπει ποτέ να φύγεται ο χειρουργός στο κόστος και εις βάρος του μάλιστα να έχει πάντα το καλύτερο υλικό. Πείτε μου κάτι, όταν λοιπόν ολοκληρώσουμε μια τέτοια επέμβαση, πόσο σημαντική είναι η μεταχειρητική παρακολούθηση? Δηλαδή, θα πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται τον γιατρό του για να υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία ώστε να ελέγχουμε το αποτέλεσμα? Η άλλη μισή δουλειά. Αν ένας βαρετρικός χειρουργός χειρουργεί και δεν παρακολουθεί τον ασθενή, δεν έχει κάνει τίποτα. Τη μισή δουλειά είναι. Το 50% είναι το χειρουργείο. Εγώ πάντα ξέρετε τι λέω. Το εύκολο είναι το χειρουργείο, το δύσκολο είναι το μετά. Ναι, αλλά όταν ένας ασθενής, για παράδειγμα, βρίσκεται στην περιφέρεια και έρχεται να χειρουργηθεί. Φροντίζεις να πηγαίνεις εσύ και όχι ο ασθενής. Όταν χειρουργείται στην περιφέρεια και έχεις πληθυσμούς ασθενών από συγκεκριμένες περιοχές, οφείλει ο βαριατρικός χειρουργός, όπως γίνεται στο εξωτερικό, να κάνει μια συνεργασία παρόντος του ιδίου και να μην βαριέται και να υποστηρίζει τους ασθενείς. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, καλύτερα να παρατήσεις τη μεταβολική χειρουργία και να κάνεις άλλη χειρουργική. Ο ασθενής θέλει υποστήριξη. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη, δώστε μου ένα λεπτό χρόνο και θα καταλάβετε. Μια τεράστια μελέτη που ολοκληρώθηκε. Ασχέτως του χειρουργείου, bypass, sleeve, πτύχωση, δακτυλίδι. Οι πληθυσμοί που παρακολουθήθησαν κάθε 2 μήνες, όπως ορίζει η μεταβολική παρακολούθηση, χάσαν από 85 έως 110% του πλεονάζοντος βάρους. Οι πληθυσμοί που χειρουργηθήκαν ασχέτως του χειρουργείου, που δεν τους παρακολούθησε ο χειρουργός τους, χάσαν μόνο το 45%. Άρα η μισή δουλειά είναι η παρακολούθηση. Αν ο χειρουργός σου δεν μπορεί να σε παρακολουθήσει, άλλαξε χειρουργό.
Το κρατάω αυτό, γιατί έχει σημασία ακριβώς στο πού μπορεί κανείς να απευθυνθεί και να αποτανθεί αφού πλέον γίνει η επέμβαση. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε στα νοσήματα τα οποία συνυπάρχουν με την παχυσαρκία και μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Όπως για παράδειγμα η πέτρα στην χολιδόχο κίστη ή αν θέλετε ακόμη και άλλες περιπτώσεις όπως είναι η παλινδρόμηση. Πάμε λίγο να τα δούμε ένα προς ένα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν μεταβολικές επιπλοκές. Είναι συνυπάρχοντα νοσήματα. Mm-hmm. Δεν είναι επιπλοκές. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεταβολικό σύνδρομο, δεν λέω παχύσαρκος, τι πρόβλημα συχνά παρουσιάζει? Πέτρα στην κολλή. Ειδικά οι γυναίκες. Επειδή έχουν μεγαλύτερο ποσοστό λίπους. Και κάνουν χολολιθίαση. Εδώ θέλω να καταρρύψω ένα μύθο. Η χολολιθίαση πρέπει να χειρουργείται πάντα. Τη μέρα που διαγιγνώσκεται η πέτρα στη χολή, πρέπει να χειρουργείται την επόμενη μέρα. Ο λόγος? Γιατί η πέτρα στη χολή θα κάνει 100% επιπλοκή και όταν κάνει τις επιπλοκές που είναι ο ίκτερος, η φλεγμονή στη χολιδόχο κίστη και στο πάνγκρεας, έχει θνητότητα από 5 έως 15%. Δηλαδή, τόσο υψηλή. Σήμερα έχεις μια πέτρα στη χολή, κάνεις μια λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, το οποίο είναι μια εξαιρετικά ελαφρά επέμβαση πια σήμερα και την άλλη μέρα πας στη δουλειά σου, τη μεθεπόμενη. Ενώ αν αφήσεις την πέτρα στον αυτόματο πιλότο, μία μέρα θα σου κάνει επιπλοκή, η οποία επιπλοκή έχει μία θνητότητα από 5 έως 15% και δεν θέλετε να ξέρετε για νοσηρότητα. Εσείς αν έχετε μία πέτρα στην κολλή, κύριε Μούτσο, σήμερα χειρουργήσετε, αύριο φεύγετε, μεθαύριο στο κανάλι. Αν κάνετε παγκρεατίτιδα από πέτρα, θα κάτσετε ένα μήνα στο νοσοκομείο και ίσως φάτε και 5-6 χειρουργία για να σωθείτε. Αυτό είναι. Και σήμερα εμείς πια, όταν κάνουμε πια την πτυχώση και έχουμε ασθενείς με πέτρα στη χολή, παράλληλα λοιπόν αυτή η επέμβαση. Μα πρέπει να το κάνεις αυτό. Και αν η πέτρα. Έχουμε πολύ. Γι' αυτό μου λέτε, εσύ τι πρέπει να παρακολουθεί το ασθενής. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο ασθενής που χειρουργείται για παχυσαρκία, κατά 30% έχει πέτρα στη χολή τη μέρα που έρχεται και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα παρουσιάσει τα επόμενα 2 χρόνια. Αν τον ασθενή δεν τον παρακολουθείς και χαθεί η πέτρα στη χολή, αυτό ο άνθρωπος θα κάνει επιπλοκή, θα τον πάρει και κάνει χαμπάρι. Και μόλις εντοπιστεί η πέτρα στη χολή, μπαίνουμε γρήγορα και την παρεμβαίνουμε και αντιμετωπίζουμε την χολοκυστεκτομή. Πάμε λίγο και παρακαλώ σε αυτό με τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον χρόνο που μας απομένει και είναι δυστυχώς λίγος. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Είναι ελάχιστος, αλλά πάμε λίγο στο Χασιμότο. Το δεύτερο κομμάτι πια είναι ο θυροειδής. Εμείς πια πιστεύουμε καθαρά στην ομάδα μας ότι η νόσος Χασιμότο είναι μια νόσος που πάρα πολλές γυναίκες έχουν, η οποία κάνει υποθυρωτισμό και μάλιστα λανθάνοντα. Δεν το καταλαβαίνει ούτε ο ασθενής, ούτε ο ενδοκρινολόγος, ούτε οι εξετάσεις. Κάνει αυξομοιώσεις λειτουργίας. Όταν λοιπόν έχεις μία Χασιμότο, εμείς παράλληλα με το χειρουργείο παρεμβαίνουμε και κάνουμε θυροειδεκτομή. Χρησιμοποιούμε νευροδιαγέρτες, οπότε δεν έχουμε ποτέ τον κίνδυνο τραυματισμού των λαργικών νεύρων, κάτι που φοβάται ο μέσος ασθενής. Χρησιμοποιούμε ειδικό ψαλίδι υπερήχων για να μην έχουμε καμία αιμορραγία και απαλλάσσουμε τον ασθενή και από το θυροειδή ταυτόχρονα, γιατί η Χασιμότο είναι μια νόσος που κατά εμέ ουδής ενδοκρινολόγος μπορεί να ρυθμίσει και να φτιάξει και είναι μια παγίδα μετά το χειρουργείο της παχυσαρκίας να σου μπλοκάρει την απώλεια βάρους, γιατί δεν ρυθμίζεται ποτέ. Άρα θυροειδής και επέμβαση παχυσαρκίας πηγαίνουν σίγουρα μαζί. Εάν υπάρχουν. Εάν και εφόσον εγώ χειρούσα μία συνάδελφο πριν από 10 μέρες, η οποία της κάναμε χειρουργείο παχυσαρκίας και μία θυροειδίτητα πραγματικά τραγική. Πραγματικά τραγική. Όμως θα ήταν ένα πρόβλημά μας, μία πέδηση, ένα φρένο στην προσπάθειά μας. Γιατί όσο ότι η παχυσαρκία δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν την κάνεις, θέλει πολύ καλό χειρουργείο, θέλει μεικτό χειρουργείο πολλές φορές και εξαιρετική παρακολούθηση. Η παχυσαρκία είναι, θα θυμάστε ένα πράγμα. Η παχυσαρκία έχει τα χαρακτηριστικά του καρκίνου. Αντιμετωπίζεται δύσκολα. Θέλει πάντα χειρουργείο, υποτροπιάζει εύκολα και μεθύσταται σε όλα τα όργανα. Δεν αφήνει κανένα όργανο που δεν το επηρεάσει. Κλείνοντας, να πούμε λίγο για τις μηχανικές επιπλοκές. Είναι η παλινδρόμηση και η μαρδιοπάθεια. Λόγω της ενδοκυλιακής πίεσης, το στομάχι μπαίνει στο θώρακα και κάνει παλινδρόμηση. Οπότε η πτύχωση είναι μια λαμπρή εγχείρηση να κάνεις και το κομμάτι της παλινδρόμησης. Και πολλές φορές έχουν αιμορροίδες που τις αντιμετωπίζουμε παράλληλα γιατί τους δημιουργούν προβλήματα. Αίμα, βλένα κτλ. Που είναι από τι πάλι? Από την πίεση της κοιλιάς. Άρα λοιπόν οι παθήσεις του προκτού είναι άμεσα και αυτές συνδεδεμένες με την παχυσαρκία. Είναι εξαιρετικά συχνές και ο ασθενής ταλαιπωρείται. Τα λέω πάρα πολύ αυτό. Πολλοί ασθενείς που έχουν ξεχάσει να μου το πούν, λέω πω γιατρέ, τι κρίμα, μου έχεις κάνει το στομάχι και ξέρω πώς μου κάνεις τις αιμορροίδες. Γιατί μετά είναι μια ταλαιπωρία. Ένα τελευταίο μήνυμα και θέλω να δούμε και κάποιες φωτογραφίες που έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τίνουν ή ήδη είναι παχύσαρκοι. Να δούμε λίγο εδώ τον. Και εδώ βλέπετε έναν παχύσαρκο, η άσονα, ένα νεαρό άτομο που είναι από παιδάκι που πραγματικά δέστε, αν παρατηρήσετε πόσο απομονωμένος πηγαίνει και πώς όλος ο κόσμος τον κοιτάει. Και ξέρετε, αυτό αναπτύσσει και μία
μια ντροπαλότητα στον ασθενή. Αισθάνεται ότι όλοι τον κοιτάνε. Ξέρετε ότι οι χειρουργούνται, αδυνατίζουν και για πολλά χρόνια νομίζουν ότι πάλι τους κοιτάνε. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Τους κοιτάνε γιατί έχουν το άκρο να δει το αποτέλεσμα. Για φανταστείτε να προχωράγατε και όλοι σας κοιτάγαν περίεργα. Ήταν πάρα πολύ, πολύ άσχημο σε ένα νέο άτομο. Αυτό είναι μια πολύ έτσι λυπηρή φωτογραφία και ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, αναπτύσσουν κατάθλιψη και από αυτό πρέπει να τους απελευθερώσεις. Μάλιστα. Και να περάσουμε και σε μια ακόμη φωτογραφία χαρακτηριστική. Εδώ βλέπετε δύο κοπέλες. Η μία είναι με μεταβολικό σύνδρομο και η άλλη είναι μια αδυνατούλα. Αυτά τα δύο κορίτσια, ενώ είναι συνομήλικα, θα έχουν μεγάλη διαφορά στα πόσα χρόνια θα ζήσουν. Ενώ βλέπετε η κυρία με την κυλίτσα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της επόμενης φωτογραφίας. Παρακαλώ, αν μπορούμε να τη δούμε. Αυτό όπου είναι το βλέπουμε πιο εντυπωσιακό. Το προσδόκιμο ζωής. Βλέπετε αυτό το κορίτσι στα αριστερά, 30 ετών, προσδόκιμο επιβίωσης 60. Δηλαδή, όπως είναι 135 κιλά και θα ζήσει μέχρι τα 60. Και θα ζήσει γιατί? Γιατί αν είναι 135 στα 30, στα 40 θα είναι περίπου 170, στα 50 θα είναι κοντά στα 200. Θα την έχουν κατακλείσει όλα τα προβλήματα του μεταβολικού συνδρόμου και θα τη στερήσουν πάρα πολύ ζωή. Ένα χρόνο μετά, χειρουργημένη, είναι 31 ετών, το προσδόκιμο αυτό έχει εκτιναχθεί στα 90, γιατί έχουν φύγει όλα τα προβλήματα και έχει γίνει και 55 κιλά. Μάλιστα. Όσο κατεβάζει τα κιλά, τόσο ανεβάζει το προσδόκιμο επιβίωσης. Και όταν ο άνθρωπος αυτό το καταλάβει και πάβει να χάνει χρόνο, θα καταλάβει τη συμμετρία. Ένα χρόνο γέρασε το κορίτσι από το χειρουργείο και κέρδισε 30 χρόνια ζωής. Είναι το προσδόκιμο επιβίωσης. Όσο μεγαλώνεις και παχαίνεις, έρχονται και τα προβλήματα. Όταν θα εμφανιστεί η υπέρταση, έχασες χρόνια από τη ζωή σου. Το ζάχαρο και άλλα χρόνια από τη ζωή σου. Η χοληστερίνη και άλλα χρόνια από τη ζωή σου. Και στο τέλος, χάνεις 3 δεκαετίες. Γιατρέ, με αυτό το τελευταίο μήνυμα θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή, καθώς τουλάχιστον μαζί να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση, αν θέλετε, και βεβαίως η ελάφρυνση που μπορεί να δώσει μια επέμβαση του μεταβολικού συνδρόμου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Οι επεμβάσεις μεταβολικής χειρουργικής προσφέρουν λύσεις σε σοβαρές περιπτώσεις παχυσαρκίας. Ωστόσο, σε κάθε περιστατικό, ο έμπειρος γιατρός συστήνει την καταλληλότερη μέθοδο με γνώμονα την υγεία και τα ωφέλη για τον ασθενή. Ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και συνεργασία ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό μπορούν να κρίνουν την επιτυχημένη έκβαση μιας επέμβασης με στόχο την μείωση του σωματικού βάρους. Ευχαριστούμε πολύ που μείνετε κοντά μας.